Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Όπως βλέπετε, σήμερα έχω πιο φθινοπορεινή διάθεση και έχω επιλέξει να συνδυάσω δύο υπέροχες ζεστές αποχρώσεις όπως είναι το μπρονζ και το μπορντό για υπέροχες, λαμπερές, βραδινές εμφανίσεις. Όλα τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει είναι από την αγαπημένη μου εταιρεία BYS Cosmetics. Πάμε να το δούμε! Και αρχίζουμε με το primer. Το συγκεκριμένο είναι ιδανικό για όσες έχετε λιπαρό δέρμα και ανοιχτούς πόρους. Όπως καταλαβαίνετε, κλείνει τους πόρους, ρυθμίζει τη λιπαρότητα και δίνει ένα υπέροχο matte αποτέλεσμα. Περιέχει μέσα ακόμα και aloe vera. Και είναι και η τέλεια βάση για το μακιγιάζ. Να ξέρετε ότι τα primer βοηθάνε πάρα πολύ στη διάρκεια του μακιγιάζ, ανάλογα με το τύπο του δέρματος που έχετε. Εάν χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο primer, θα δείτε μεγάλη διαφορά στο μακιγιάζ σας μετά. Make-up. Το συγκεκριμένο make-up έχει τη μορφή serum. Απλώνεται ομοιόμορφα, δεν φράζει τους πόρους και καλύπτει ατέλειες. Σας το έχω ξαναβάλει στο παρελθόν, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Θα το βάλετε και θα αισθανθείτε ότι δεν φοράτε make-up, δίνει πάρα πολύ φυσική όψη. Είναι ιδανικό make-up ακόμα και για τα κορίτσια που δεν χρησιμοποιούν make-up και χρησιμοποιούν BB cream ή αντιλιακή με χρώμα, τόσο ελαφρύ και διάφανο make-up είναι. Concealer. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά καλλιτικό, γι' αυτό και δεν έβαλα corrector από κάτω. Φωτίζει, ενυδατώνει και καλύπτει κάθε ατέλεια. Και περιέχει, και πολλά θρεπτικά συστατικά για την περιοχή κάτω από τα μάτια μας. Γι' αυτή είναι δηλαδή την τόσο ευαίσθητη περιοχή. Από ό,τι θυμάμαι κιόλας, μέχρι και νερό καρύδες περιέχει. Συνεχίζουμε με την πούδρα μας. Η συγκεκριμένη έχει εξαιρετικά λεπτή υφή, είναι διαφανής και δίνει ένα έτσι ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Για τα φρύδια μας έχω διαλέξει αυτό εδώ το Brow Kit, που όπως βλέπετε περιέχει τρεις αποχρώσεις, τρεις φυσικές αποχρώσεις και ένα κερί για σταθεροποίηση και ένα βουτσάκι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιόλας και από τις δύο πλευρές, είτε για να γεμίσουμε τα φρύδια μας είτε για να δώσουμε σχήμα. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε και μίξη το χρωμάτων για να πετύχουμε ακριβώς την απόχρωση που μας ταιριάζει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσετε, να ξέρετε, ακόμα και εσείς που δεν το έχετε πολύ με τα φρύδια σας και έχει και μεγάλη διάρκεια, μπορώ να σας πω. Και φτάσαμε στα μάτια μας. Έχω διαλέξει αυτή την υπέροχη μεταλλική σκιά, η οποία είναι σε υγρή μορφή, έχει 4 διαφορετικές αποχρώσεις. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και μόνη της, αλλά και από πάνω από άλλη σκιά για να δώσετε λάμψη. Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και δίνει υπέροχες, λαμπερές αντανακλάσεις. Και μη φοβηθείτε να τη βάλετε ακόμα και πάνω από πουδρένια σκιά. Θα στρώσει το ίδιο ωραία. Βλέπετε, απλώνω και με χέρι και με πινέλο. Τη βάζετε, παιδιά, και δεν κουνιέται από τη θέση της, ειδικά για εσάς που παραπονιέστε, που κάνουν γράμμες σκιές. Νομίζω ότι είναι πιο ιδανική για αυτές τις περιπτώσεις.
και όσο είναι ακόμα έτσι υγρή, μπορείτε να τη δουλέψετε και με το πινέλο σας. Και πάμε τώρα να παίξουμε και άλλες αποχρώσεις. Η συγκεκριμένη παλέτα, η Marble, της BYS Cosmetics. Όπως βλέπετε, είναι μια face palette, να σας πω την αλήθεια μου. Έχει 2 highlighter, 4 matte σκιές, 2 glitter και 2 σκιές με δίχρωμη αντανάκλαση. Αυτές δηλαδή εδώ, που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν highlighter, άμα θέλετε. Πάμε εμείς όμως τώρα να δώσουμε χρώμα με αυτήν εδώ, την απόχρωση. Παίρνω ένα πιο λεπτό πινελάκι για να έχω τον έλεγχο και το βάζω στην άκρη του ματιού μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο μακιγιάζ θα βγει και από κάτω. Τι ωραία που συνδυάζεται αυτή η μπορντόσκια, μπορώ να πω, με την μπρόνζα από πάνω. Καλά, εννοείται θα τονίσουμε τα μάτια μας, γιατί θα βάλω και μολύβι. Θα τελειώσω πρώτα το ένα μάτι, ενώ τα βασικά, γιατί μου έχει έρθει τώρα η έμπνευση, οπότε πάμε να βάλουμε μαύρο μολύβι. Είναι μηχανικό, όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται ξύσιμο και είναι αρκετά μαλακό. Όπως βλέπετε, το βάζω ρίζα-ρίζα και όσο πλησιάζω στο μέσα μέρος του ματιού, αποφεύγω να το βάλω από πάνω, να μην βγει χοντρό και το τοποθετώ στην υγρή γραμμή του ματιού. Βάζω και λίγο εδώ για να δώσω έτσι λίγο πιο μεγάλη ένταση, όχι πολύ όμως, γιατί δεν θέλω να χάσω τη μόβ απόχρωση. Και με ένα πινελάκι το περνάω. Και σας πω ότι βάζω και λίγο από τη μόβ απόχρωση και δίνω πιο πολύ ένταση. Και από κάτω. Πάμε να βάλουμε τώρα και στο κάτω μέρος του ματιού μας, στην υγρή γραμμή. Δεν θέλω να μου βγει κάτω από τις λεφαρίδες το μολύβι, το μαύρο, γιατί θέλω να γράφει το μοβ χρώμα. Αυτό και θα ξαναβάλω. Μοβ ακριβώς δεν είναι, μπορντο μοβ. Σας το λέω μοβ και μπορεί να μπερδευτείτε βασικά. Είναι υπέροχο. Πάμε να κάνουμε τώρα τα ίδια και στο άλλο μάτι. Από κάτω. Συνέχεια έχει το μαύρο μας μολύβι. Τέλεια, και πάμε να βάλουμε τώρα στο μέσα μέρος. Και τραβάω και λίγο προς τα έξω. Συμπληρώνω φυσικά από την μπορντόσκια. Αυτό που θα κάνω, παιδιά, τώρα, γιατί έτσι ταιριάζει, να σου πω, για πιο πολύ και με την μπλούζα μου, να βάλω από αυτήν εδώ την απόχρωση, να το κάνω λίγο πιο φωτεινό. Όσες θέλετε, βέβαια, το κρατάτε όσο έχει. Εγώ απλά έτσι θα κάνω μία πινελιά, πολύ πολύ μικρή. Ώστε το πάλι από τη σκούρα. Έτσι, για να κάνει πιο αντίθεση το χρώμα. Λίγη ποσότητα όμως αυτή να ανοιχτεί, γιατί γράφει πάρα πολύ. Στο
Στο κέντρο τώρα του ματιού μου θα βάλω από αυτήν εδώ τη σκιά που έχει έτσι δίχρωμη αντανάκλαση. Θέλω να δω πώς είναι. Είναι διάφανη. Θέλω να δω τι θα δώσει. Α, δίνει κάτι. Το κάνει έτσι νομίζω κουλά μου. Θέλει πολύ λίγη ποσότητα όμως. Έτσι θα κάνουμε μία πινελιά. Και αφού τελειώσαμε τα μάτια μας, πάμε να δώσουμε ένταση περισσότερη στο βλέμμα μας με τη μάσκαρα. Η συγκεκριμένη μάσκαρα είναι 3-1. Δίνει μήκος, όγκο και καμπυλότητα. Περιέχει ακόμα και βιταμίνες για να θρέφουν τις βλεφαρίδες μας. Β5 και βιταμίνη Ε. Και διαχωρίζει πάρα πολύ ωραία τις βλεφαρίδες. Πάμε και από εδώ. Να στεγνώσει ή από εδώ για να κάνουμε μετά το δεύτερο χέρι, γιατί θα δώσω ένταση στη βλεφαρίδα. Η συγκεκριμένη μάσκαρα έχει και βουτσάκι σιλικόνης και όπως καταλαβαίνετε πιάνει και τις πιο μικρές βλεφαρίδες. Τέλειες και πάμε τώρα να δώσουμε και από εδώ. Και από κάτω. Για να απογειωθεί παιδιά το μακιγιάζ μας, νομίζω ότι θέλει μισή βλεφαρίδα στο τέλος. Τα μάτια μας δεν χρειάζονται τίποτε άλλο, έχουν γίνει πολύ ωραία και εντυπωσιακά και πάμε τώρα στο υπόλοιπο πρόσωπο. Πάμε να ζεστάνουμε το πρόσωπό μας με το bronze. Θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση. Όλη η παλέτα έχει έντονη απόδοση στα χρώματά της. Είναι μια παλέτα που ταιριάζει σε όλες σας και σε κάθε χρωματικό τόνο επιδερμίδας. Και επειδή έχει τόσες πολλές αποχρώσεις, είναι κατάλληλη για όλο το χρόνο και έχει πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Δεν θα βάλω περισσότερο, θα προχωρήσω όμως τώρα στο lip liner, κραγιόν και μετά ρούζ. Έχει έντονη απόδοση, οπότε θα πρέπει ίσα-ίσα μόνο που θα το κουμπίσετε. Για τα χείλια τα δικά μου είναι ιδανικό. Σε ορισμένες από εσάς μπορεί η απόχρωση αυτή να πέσει σκούρα. Καραγιόν. Έχει τόσο ωραία η παιδιά αυτό το κραγιόν. Δεν ξηραίνει τα χείλη και έχει ένα έτσι βελούδινο φινίδισμα. Το αισθάνεστε τόσο μαλακά, είναι φανταστικό. Και τι ωραία απόχρωση. Είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθείτε με το συγκεκριμένο χρώμα. Δηλαδή θα αρέσει σε πολλές. Και είδατε ότι ενώ είναι σκούρο το μάτι, σκούρο, είναι έντονο ρε παιδί μου, πόσο του ταιριάζει αυτή η απόχρωση. Νούντι είχα σκεφτεί να σας βάλω, αλλά μόλις βρήκα αυτή την απόχρωση, αν και είναι έτσι πιο σκούρα, φωτίζει όμως το πρόσωπο. Έτοιμες και με το κραγιόν και τώρα με την Blush 3 πάμε να δώσουμε χρώμα και λάμψη. Θα βάλω αυτήν εδώ την απόχρωση, που είναι πιο ζεστή, θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Και δείτε αμέσως πόσο δροσερό κάνει το μακιγιάζ μας. Τι ωραία απόχρωση αυτή. Γεμίζει με υγεία το πρόσωπό μας. Λίγη ποσότητα όμως. Θα δω τώρα, γιατί ίσως μπορεί να μου έχει πέσει και λίγο παραπάνω, αλλά θα το βγάλω με το πινελάκι του make-up. Λίγο δηλαδή να το κάνω τα πονάριστα, μαλακώσει.
και θα προσθέσω και λίγη λάμψη. Πάμε και λίγο κάτω το φρύδι. Αυτό ήταν και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Σας δυσκόλεψα βέβαια λίγο, αλλά άμα το υιοθετήσετε, είμαι σίγουρη ότι θα εντυπωσιάσετε. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα είναι BYS Cosmetics και θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πολλά!